χάσε γρήγορα κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα χωρίς πείνα. Hey, Σάρο εδώ, ειδικός στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και σε αυτό το βίντεο θα σου πω τη μέθοδο 1-2-3 η οποία θα σε κάνει να χάσεις αυτά τα κιλά επιτέλους, να φύγει κοιλιά χωρίς να πεινάς κάθε τρεις και λίγο. Χωρίς να λιμοκτονάς, παιδιά. Εγώ ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που πεινούσα, άντεχα λίγο. Έφτανε σε ένα σημείο, κόμπο στο χτένι. Αν πεινούσα, μπαμ, έπεφτε φαΐ. Έπεφτε και μπολίκο φαΐ. Οπότε πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, το οξύμορο, αυτό που ανακάλυψα μετά από τόσα χρόνια, είναι ότι δεν πεινάς όταν δεν τρως. Εντάξει. Τι λέμε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να χωρίσουμε τη μέρα μας σε ώρες που τρώμε και ώρες που δεν τρώμε. Γιατί δεν γίνεται και να μην τρώμε ποτέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε φωτοσύνθεση στα φυτά, προφανώς. Οπότε χωρίζουμε τη μέρα μας σε ώρες που τρώμε και ώρες που δεν τρώμε. Τώρα, πότε θέλουμε να τρώμε, πότε είναι η ιδανική ώρα να φάμε. Η ιδανική ώρα να φάμε είναι η ιδανική ώρα που γουστάρουμε εμείς. Εντάξει, μην ακούτε το κάθε βλά, με βάση την επιστήμη. Εγώ τι κάνω, βγαίνω το βράδυ. Βγαίνω με την κοπέλα μου, με κανένα φίλο, με την παρέα μου. Βγαίνω έξω, κάνουμε τραπέζι ένα στον άλλον, κάνουμε ζωή ωραία. Εντάξει. Ελλάδα είμαστε, παιδιά. Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε Σουηδία. Οπότε τι θες να κάνεις το βράδυ, θες να φας. Πότε, άλλη στιγμή που θες να φας, πότε είναι. Πότε έχουμε πάλι κανένα τραπεζάκι έτσι από εδώ, από εκεί. Γουστάρουμε για αυτά. Το μεσημέρι. Εντάξει. Τώρα, brunch. Ε, brunch. Τι είναι το brunch. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ στο χωριό μου δεν είχα brunch. Εσύ, νομίζω ούτε εσύ είχες brunch. Είναι μια βλακιά που μας έχουν φέρει από την Αμερική. Οπότε brunch, δεκατιανό, σκουπίδια. Πάμε μετά στο πρωινό. Εντάξει. Και το πρωινό είναι μια προπαγάνδα που μας έχει έρθει από την Αμερική για να προμοτάρουν δημητριακά, cornflakes, αυγά, bacon, ιστορία. Είναι απλά μια μαρκετίστικη προπαγάνδα από την Αμερική. Και το πιο αστείο είναι ότι όλο αυτό το χρησιμοποιούν τρεις εταιρείες για να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Δεν είναι καν κάτι πιο σπουδαίο, ξέρω εγώ, κάτι πολιτικό, κάτι. Όχι. Απλά τρεις εταιρείες θέλουν να βγάλουν λεφτά και έχουν πουλήσει παπάντζα σε όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος το έχει φάει αμάσιτο. Ή απλά το έχουμε φάει αμάσιτο, έχει έρθει και στην Ελλάδα. Το έχουμε φάει και εμείς αμάσιτο. Μπράβο μας. Πάρτα. Πάρτα. Λοιπόν, οπότε πρωινό, σκουπίδια. Εντάξει, μπορεί να σου σοκάρει αυτό να λες ρεσάρο τώρα. Ρεσάρο. Τι πρωινό σκουπίδια, μου έχουν πει ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Α, α. Εντάξει, ωραία, ποιος το λέει αυτό. Έχεις δει, κοίτα την κοιλιά αυτού που το λέει. Όποιος το λέει αυτό, ή δεν ήταν ποτέ χοντρός, ή κοίτα την κοιλιά του, έχει μια κοιλιά να, ή δεν είχε ποτέ το κοιλιά. Οπότε καλύτερα και να μην μιλάει. Εντάξει. Τώρα, θα μου πει Σαρώ, αν πετάξει το πρωινό σκουπίδια, δεκατιανό σκουπίδια, φάω μεσημεριανό, φάω βραδινό. Ωραία, πώς θα αντέξω. Εδώ μου πει πώς θα το κάνω αυτό χωρίς πείνα. Εδώ αυτό που μου λες με κάνει να πεινάω 10 φορές περισσότερο. Μόνο που το σκέφτομαι. Ναι, έτσι σκεφτόμουν και εγώ όταν πρώτο ανακάλυψα τη διαλυματική νηστεία. Που ουσιαστικά νηστεύεις 16 ώρες, τρως 8, έλεγα Χριστή και Παναγία. Εδώ από το πρωινό στο δεκατιανό δεν άντεχα. Τώρα θα αντέξω από την προηγούμενη μέρα το βράδυ μέχρι την επόμενη το μεσημέρι να μην φάω. Τρελαινόμουνα. Τώρα, αυτό που με σόκαρε είναι ότι ο οργανισμός μου το συνήθισε σε 3 μόλις μέρες. Και αυτό γιατί. Γιατί ο οργανισμός μας το περιμένει. Εντάξει, it feels like home, πώς το λένε. Τώρα, το ζήτημα τι είναι. Ότι όταν μπαίνεις σε φάση νηστείας στο σώμα σου, δηλαδή όταν νηστεύεις από 12 ώρες και πάνω, μηδενίζει πείνα. Είναι ακραίο. Το ξέρω ότι φαίνεται εντελώς ακραίο. Απλά δοκίμασέ το και έλα να μου πεις μετά. Εντάξει. Οπότε, δώσου 3 μέρες και θα μηδενιστεί η πείνα. Μετά, θα φας μεσημέρι, θα φας βράδυ και τελείωσε. Γιατί το κόλπο ποιο είναι, ότι κρατιέσαι τη μισή μέρα, την άλλη μισή τρως σαν άνθρωπος. Πρόσεχε, όχι σαν γουρούνι, εντάξει, δεν σου λέω να τρως 7 σουβλάκια για μεσημέρι και 3 πίτσες για βράδυ, αλλά μπορείς να φας σαν άνθρωπος. Γιατί τα 5 γεύματα, τα μικρά τάρεα που τα τρως και δεν μπαίνει καν στο στομάχι σου, χάνεται εδώ κάπου στον ισοφάγο, χάνεται μέσα, ανάμεσα στα δόντια, χάνεται αυτό το γεύμα. Δεν σε χορταίνουν ποτέ, εντάξει. Αν τα πάρεις αυτά τα 5 γεύματα και απλά θα τα χώσεις σε 2 γεύματα, εκεί είναι που όντως θα χορτάσεις. Οπότε αντί να μην χορταίνεις ποτέ και να τρως λίγο, χορταίνεις όντως 2 φορές μέσα στην ημέρα σου. Στην τυπική πατροπαράδοτη δίαιτα, χορταίνεις μια φορά την εβδομάδα που έχεις το ελεύθερο σου γεύμα. Εδώ στη διαλυματική χορταίνουμε 2 φορές την ημέρα. Οπότε αντέχεις και πολύ πιο πολύ. Αντέχεις πολύ περισσότερο. Το επόμενο μυστικό, το τελευταίο, αυτό, με αυτά που σου έχω πει τώρα τα 2 tips, πίστεψε με. Αν αντέξεις 3 μέρες και αν τρως σωστά τα 2 γεύματα, δεν θα υπάρχει πείνα. Αλλά εάν θες να τη μηδενίσεις, θα φας, θα πιεις το πρωί με το που ξυπνήσεις
καφέ σκέτο. Ένα το πρωί, ένα κάπου στο Δεκατιανό, εντάξει, αν πεινάς κι άλλο, πιες και τρίτο ρε φίλε. Γιόλο, για να μην πεινάς. Για να αντέξει τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Και μετά μπορείς να μειώσεις την ελαττώση του καφέδες. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Λοιπόν, καφέ σκέτος, όχι ζάχαρη, παιδιά. Όταν μπει γλυκόζι, φρουκτόζι, γι' αυτό κάθομαι και φωνάζω. Λέω, φυσικό χυμό σκουπίδια. Γιατί το λέω αυτό, παιδιά. Γλυκόζι, φρουκτόζι, ό,τι οποιοδήποτε είδος ζάχαρης, δεν έχει σημασία. Δεν το καταλαβαίνει ο οργανισμός. Α, αυτό είναι από πορτοκάλι, αυτό είναι από ζαχαροκάλαμο. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Με το που μπει φρουκτόζι, γλυκόζι ή οτιδήποτε στο σώμα, στον οργανισμό, διακόπτεται η φάση της νηστείας. Τώρα, όταν διακόπτεται η φάση της νηστείας, χάνουμε και όλα τα ωφέλη. Την αυτοφαγία, την αυξητική ορμόνη, όλα αυτά που μπουστάνουν το μεταβολισμό μας, κάνουν καλό στο δέρμα μας, δίνουν ενέργεια στη δουλειά. Όλα αυτά τα ωφέλη της διαλυματικής μηδενίζονται. Γιατί ταλαιπωρείστε χωρίς λόγο? Γιατί πάτε και κάνετε μαλακίες? Γιατί? Τώρα, η γεύση, η πικρίλα του καφέ είναι αυτή που επίσης θα μηδενίσει την πείνα. Άμα σου δώσει ο οργανισμός σου, hey φίλε, πεινάω, και εσύ του ρίξει μια πικρίλα, θα το ξανασκεφτεί πριν σου πει πεινάω. Και εσύ θα σου πει το στομάχι, άστο φίλε, μια χαρά είμαι, δεν πεινάω καθόλου. Ω, τι πείνα! Μπορεί να μην έχει φάει τρεις μέρες και ας πει τι πείνα, καμία πείνα. Εντάξει. Εσύ εκπαιδεύεις το σώμα σου, εσύ είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Σταμάτα να είσαι έρμεο των παθών σου. Σταμάτα να είσαι απλά ένα πρόβατο, ένα πεινάω. Μπαμ, χαστούκι. Και αν δεν είμαι εγώ εκεί να σε αρχίσω, πρέπει να σκάσει χαστούκια στον εαυτό σου. Με καφέδες σκέτους. Εντάξει, και πικρά πράγματα κατά τη διάρκεια της νηστείας. Ωραία. Οπότε, θα εκπαιδεύσει το σώμα σου να μην πεινάει και η καφέινη μέσα στο καφέ θα εκπαιδεύσει το σώμα σου να μην πεινάει. Εντάξει. Οπότε, τη μισή μέρα κρατιέσαι με καφέδες σκέτους και ανθρακούχο νερό και εμφιαλωμένο νερό. Ωραία. Και τσάγια, τσάι του βουνού, τσάι του χαμομήλι, τέτοια πράγματα. Ό,τι γουστάρει εσύ. Εντάξει, πράγματα που δεν έχουν θερμίδες. Μετά το μεσημέρι θα φας το πρώτο γεύμα και το βράδυ το δεύτερο γεύμα. Και τελείωσε! Θα χάσεις! Κάντο και θα χάσεις! Δοκίμασέ το. Εντάξει. Ωραία, άκουσε τι θα κάνω. Κάνουμε ένα στοίχημα τώρα. Πάω το προφίλ μου, πάω το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου, δες το δωρεάν σεμινάριο, είναι περίπου μία ώρα. Κάτσε, δες το σοβαρά, ρε παιδί μου. Είναι δωρεάν, δεν σε χρεώσω τίποτα. Κάντο για μία εβδομάδα και έλα να μου πεις μετά αν έχεις χάσει ή όχι. Χωρίς να μου δώσεις ούτε ένα ευρώ. Έλα να μου πεις αν αυτό που σου λέω δουλεύει ή δεν δουλεύει. Εντάξει. Και πες μου ποιος άλλος το κάνει αυτό. Ποιος δίνει τόσο δωρεάν συμβουλές, ποιος δίνει ένα δωρεάν σεμινάριο βήμα-βήμα και ποιος σου λέει απλά δοκίμασέ το. Δεν σου λέω πλήρωσέ με. Σου λέω δοκίμασέ το, αδερφούλη. Δοκίμασέ το. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Εάν θες να δεις βήμα προς κιλωτικό βήμα, πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες και πώς μπορείς να το κάνεις κι εσύ, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Αυτά για την ώρα. Τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό.